Και πάω λίγο τώρα, αρχίε φακό σε μένα, εις τον έτερο καπαδόκι της σημερινής εκπομπής, που είναι ο αγαπημένος μου φίλος και στενός μου συνεργάτης, ο κύριος Γιάννης Θοδωράτος. Με τον κύριο Γιάννη Θοδωράτο, καταρχάς θα έχω μια κουβέντα για αυτό το τελευταίο επεισόδιο του αθλείου, κατά τη δική μου γνώμη, το λέω δημοσίως, του αθλείου ντοκιμαντέρ του Sky, ντοκιμαντέρ το... Ντοκιμαντέρ σημαίνει ότι έχει κάτι ιστορία. Αυτό δεν είχε καθόλου ιστορία. Αυτό ήταν ένα φανταστικό διήγημα του κυρίου Βερέμ και του κυρίου Τατσόπουλου. Οι οποίοι, Γιάννη μου, δεν ξέρω αν το είδες το τελευταίο επεισόδιο. Βεβαίως. Άντεξε μέχρι το τέλος. Βεβαίως. Εγώ δεν άντεξα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν άντεξα μέχρι το τέλος. Εγώ εκεί που πήγε στο Μόναχο ο Τατσόπουλος και έδειχνε το μνημείο των Βαβαρών για την Ελληνική Επανάσταση και του ερχόταν να κάνει εμετό. Δηλαδή το έδειχνε και έλεγε τι κάνει η Βαβαρία, α πούμε. Φοβερό αυτό. Δηλαδή. Και τέτοιοι βαβαρτικά λέει: φτιάξαν μια σούπα και τα ενώσαν όλα μαζί και του βάλανε δίπλα-δίπλα και του βγάλανε το μυαλό του. Τα δε αυτά. Μα καλά, είναι Έλληνες αυτοί. Γιατί να μην είναι. Είναι ελληνόφωνοι. Α, δεν είπαν ελληνόφωνοι. Ελληνόφωνοι μπορεί να είναι διάφοροι. Έχω και ένα ελληνόφωνο Φιλιππινέζο που ξέρω. Πολλές φορές κατηγορούμε κάποιους για προδότες. Προδότες θα ήσουν εσύ αν αύριο έβγαινες και ευαγγελιζόσουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία πιστεύεις. Κάθε ένας στην Ελλάδα έχει τη δική του κοσμοθεωρία. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα, τα οποία ενδιαφέρουν νομίζω τους ακροατές, τηλεθεατές μας και τις τηλεθεάτριες, και θα ξεκινήσουν μάλιστα με την πάσα που έδωσε ο Σάββας ο Καλεντερίδης για το Χι Φλόρι. Πρέπει να κάνουμε αυτά για να πάμε στα μαθήματα και στα βιβλία. Βεβαίως. Έχεις καμία αντίρρηση ότι ο Χι Φλόρι είναι ένας άνθρωπος του Κεμαλικού Κατεστημένου? Όχι. Αυτός λοιπόν όμως ο άνθρωπος, και εδώ θα δώσουμε την πρώτη απάντηση, την οποία ήδη την αναφορά, αφού την κάναμε στο μάθημα για το 1821 που έχουμε ξεκινήσει και συνεχίζουμε κάθε Τρίτη 6 με 8, 22 Μαρτίου το επόμενο μάθημα, όπου ουσιαστικά τότε ξεκινάμε, το τονίζω, τότε ξεκινάμε τα μαθήματα για το 1821, είναι εκείνος που έγραψε ένα βιβλίο για τις ρίζες του Οθωμανικού κράτους και αναφέρει επί λέξη ότι όλοι οι Οθωμανοί ήταν ελληνικής καταγωγής, εκτός από τον Οσμάν. Είναι συγκλονιστικό. Δίνει μια μεγάλη βαρύτητα, ανατρέχοντας στα Οθωμανικά αρχεία και λέει, κύριε, πού θες να πιούμε, για τους Σουλτάνους οι οποίοι είχαν και Ελληνίδα μάνα και Ελληνίδα μητέρα, να μιλήσουμε για τους Βεζίριδες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν χριστιανοί, πλην από 44 ή 4 ήταν μόνο Τούρκοι και οι άλλοι ήταν Έλληνες, Αλβανοί, Βόσνοι και Σέρβοι. Και καταλήγει εν ολίγης ότι αυτοί που ίδρυσαν την Οθωμανική δυναστεία ήταν κατά τα 3/4 ελληνικής καταγωγής, Μιχάλογλου, Ευρένογλου, Τουρχαχάνογλου και Ιωσμάνογλου. Και το δεύτερο κομμάτι, που ομοίως το είπαμε, στην εκπομπή αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Και μάλιστα τελευταία είπανε ότι, μάλλον, νεκρανάστησαν τα Φαλμεράια. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα αφήσουμε τον οποιονδήποτε να αποδεχτεί αυτή την άποψη. Υπάρχει αντίλογος. Επιστημονικός αντίλογος. Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο μας όπλο? Η επιστήμη της γενετικής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή για όποιον θέλει και διαφωνεί να απευθυνθεί στην τρέχουσα έρευνα προ μερικών ετών του καθηγητή Τριανταφυλλίδη, η οποία δεν είναι δική του μόνο. Εμπλέκονται τα ισχυρότερα, μεγαλύτερα και εγκυρότερα πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ευρώπη, που αναφέρονται στη γενετική σύσταση των κατοίκων της Ηπείρου. Και εκεί λοιπόν τι αποφαίνονται? Το ακριβώς αυτό το οποίο δεν θέλουν κάποιοι να παραδεχθούν. Ότι όχι μόνο υπάρχει συνέχεια, αλλά και αυτοκτονία. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς πολλούς, σε πολλούς δεν τους αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο τώρα και να το κάνω εγώ λίγο πιο συγκεκριμένο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά, όσον αφορά το τηλεοπτικό αυτό, δηλαδή αυτή τη σειρά του Sky, έχω καταθέσει 2-3 διαφορετικές ερωτήσεις στη Βουλή. Έχω κάνει παρέμβαση στον πρόεδρο της ΕΡΤ, στην Εθνική Τράπεζα για τη Χορηγία. Έχω κάνει σειρά εκπομπών μιλώντας με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο και την ιστορία του που απαντάει στο Φαλμεράιρ, άρα απαντάει και στο Sky, γιατί αυτή η εκπομπή του Sky, να ξέρετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ο Φαλμεράιρ σε σύγχρονη εκδοχή. Περί αυτού πρόκειται. Ο Φαλμεράιρ απαντήθηκε όλο τον Παπαρηγόπουλο. Όμως σίγουρα ό,τι θα ακούσετε από μία εκπομπή και ό,τι θα διαβάσετε σε ένα άρθρο δεν αρκεί για κάποιον που θέλει να κάνει κτήμα την ιστορική γνώση. Για αυτούς λοιπόν τους πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι δεν μένουν στην επιφάνεια, θέλω να πάρω στο βάθος, παρέχουμε δια του κυρίου Γιάννη Θεοδωράτου στην αίθουσα Τσαλός κάθε Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα ένα εξειδικευμένο 2-ωρο μάθημα κάθε εβδομάδα
πάνω στο 1821 μέσα από τις πηγές, όπου απαντούμε μέσα από τις πηγές σε ένα προς ένα όλα αυτά τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί, όπου θέλουν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε Έλληνες και τα πράγματα δεν γίνανε όπως τα μάθαμε. Και όσοι με παρακολουθείτε τώρα, σας το λέω με αγωνία, ειλικρινά το λέω, διαθέστε, εάν αισθάνεστε ακόμα Έλληνες μέσα σας, διαθέστε 1-2 ώρες την εβδομάδα για να γραφτείτε στο μάθημα για το 1821 που παραδίδει ο κύριος Γιάννης Θοδωράτος κάθε Τρίτη 6-8 στην αίθουσα Τσαλός. Η εγγραφή για τα μαθήματα αυτά γίνεται τηλεφωνώντας τώρα στο 210-5202-393. Ξαναλέω, τηλεφωνώντας τώρα στο 210-5202-393 κλείνετε θέση για να είστε την επόμενη Τρίτη, 22 Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα στην Άλλα, όπου τώρα μας πει ο κ. Θοδωράτος τι θα διδάξουμε αυτή την Τρίτη. Γιάννη, σ' ακούμε. Καταρχήν, είμαστε 3 μέρες πριν από τη συμπλήρωση 190 ετών από την Εθνική Εγγεσία. 1821-2011. Την ερχομένη Τρίτη, πάντοτε με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων, δηλαδή με PowerPoint, όπου γίνονται εκεί οι παρουσιάσεις μας, θα δείξουμε πώς ξεκινάει ουσιαστικά η Επανάσταση από το 1453 μέχρι το 1821. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε, εκτός από τα γεγονότα και τις πηγές που ανέφερε ο Άδωνης, και έναν μία άλλη παράμετρο που σχετίζεται με την περίφημη γεωπολιτική της Επανάστασης. Θα δούμε λοιπόν πώς οι Έλληνες ξεκίνησαν αμέσως μετά το 1453 να σηκώνουν τα όπλα απέναντι στον κατακτητή και μάλιστα σε μια σειρά από ατέλειωτους πολέμους. Πόλεμοι ξεκίνησαν όχι μόνο στις περιοχές που βρίσκονταν υπό βενετική κυριαρχία, όπως ήταν η Κρήτη, όπως ήταν το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, αλλά και στην Ήπειρο. Θα δούμε τρομακτικές πραγματικά αφηγήσεις για ανθρώπους οι οποίοι, παρότι γνώριζαν, τα έβαζαν με μια αναδυόμενη υπερδύναμη και σε κάποια χρονικά διαστήματα τη μεγαλύτερη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, δεν υπολόγισαν τίποτα, διότι πίστευαν σε αυτό το όνειρο. Θα μιλήσουμε για άγνωστες πτυχές. Πόσοι από εσάς, για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι επανειλημμένως προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι να χρησιμοποιήσουν τον ελληνικό χώρο για να πραγματοποιήσουν σταυροφορία κατά των Οθωμανών? Σε μία περίπτωση από αυτές, ο Δούκας του Νεβέρ μαζί με τον πατέρα Ιωάννη, έναν Γάλλο μοναχό, είχαν φτιάξει μια ολόκληρη χριστιανική στρατιά έτοιμη να επέμβει με σημείο αναφορά στη Μάνη. Οι Μανιάτες περίμεναν και τους έλεγαν: δώστε μας όπλα και εμείς θα σφάξουμε Τούρκους. Παρ' όλα αυτά όμως, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν τελεσφόρησε, γιατί εδώ είναι η γεωπολιτική παράμετρος. Πάντοτε οι δυτικοί σύμμαχοι, τότε υποτίθεται θρησκευτικοί, χριστιανοί μεν και με τους δε, θεωρούσαν ότι ήταν προτιμότερο να έχουν καλές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία παρά με τους υπόδουλους. Και όταν οι υπόδουλοι αντελήθησαν ότι όσες φορές και αν σήκωναν τα όπλα εναντίον του δυνάστη, πάντοτε τους περίμενε στο τέλος η προδοσία, γιατί στην πιο κρίσιμη στιγμή τα βενετικά καράβια ή τα στρατεύματα των Αψουβούργων αποχωρούσαν όταν ολοκλήρωναν τις αποφελείς συνθήκες, τους περίμενε το γιαταγάνι του Τούρκου και του Τουρκαλβανού. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη εποποιία σε αυτά τα 386 χρόνια που μεσολαβούν από την άλωση μέχρι την Επανάσταση του 1821, θα την αναλύσουμε βήμα προς βήμα. Και θα δείτε να ξεπηδάν μέσα από τις σελίδες της ιστορίας μορφές ηρωικές και γιγάντιες, τεράστιες. Άνθρωποι που δείχνουν ότι ο ελληνισμός ουδέποτε έσκυψε το κεφάλι. Μπορεί σε κάποιες περιοχές τα γρόσια να κέρδισαν, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία ο Έλληνας αποδεχόταν ακριβώς ότι μαχόταν για τον ξεχασμένο, τον μαρμαρωμένο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Αυτόν τον οποίον έθεσε πάνω από την κεφαλή του ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέγοντας ότι εμείς έχουμε βασιλεία, είναι ο αυτοκράτορας μας και εμείς είμαστε οι στρατιώτες του. Μέσα λοιπόν από τις ιστορικές πηγές θα περάσουμε ένα τρίμηνο σχεδόν, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, όπου θα αναλύσουμε τα γεγονότα πριν, κατά και λίγο μετά από το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, για να αντιληφθούμε όλοι ότι
Το μεγάλο αυτό γεγονός της παλαιγεννησίας, της εθνεγερσίας, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία και την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου μετά τη Γαλλική Επανάσταση και το τέλος των Ναπολεοντιών Πολέμων. Λοιπόν, πρέπει να σου λέω κάτι για αυτά που στο περιοδικό εκεί, τα σημαντικά. Θα να πάω σε κάτι βιβλίο. Γιατί πρέπει να πούμε επίσης όσους μας ακούν, σήμερα είναι εκπομπή αποκαλύψεων, έτσι. Ότι εκτός από τα μαθήματα του 1821, εμείς στην έκδοση Ατισαλός έχουμε κάθε Τετάρτη 2-2 ώρα. Το πρώτο 2ωρο έχει να κάνει με την μαθήματα ιστορίας και το δεύτερο 2ωρο έχει να κάνει με τα μαθήματα γεωπολιτικής ανάλυση του Θουκυδίδη. Φίλε Άδωνη, δυστυχώς για ορισμένους οι μάσκες έπεσαν. Τι θέλουμε να πούμε. Στο περιοδικό Στρατιωτική Ιστορροπία και Γεωπολιτική που κυκλοφορεί έχουμε μια τρομερή αποκάλυψη. Ποια είναι η αποκάλυψη αυτή. Έχουμε να κάνουμε με τον παλαιό υπουργό της Κύπρου, τον κύριο Ρολάνδη Εμπορίου. Ο κύριος λοιπόν Ρολάνδης αποκαλύπτει παρακαλώ ότι το 2002 προς 2003 ποιος ήταν υπουργός των εξωτερικών, κύριος Παπανδρίου. Ο νυν πρωθυπουργός χώρας. Μάλιστα. Ενώ η Κύπρος είχε προχωρήσει στον καθορισμό ΑΟΣ με την Αίγυπτο, εδώ λοιπόν βλέπετε τον πρώτο χάρτη όπου η Κύπρος έχει συνενέσει με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ, ακριβώς το σημείο που είναι το Καστελόριζο, παρεμβαίνει η Αθήνα και του ζητά να μετατεθεί η γραμμή κατά 15 χιλιόμετρα νοτίου του ακροτηρίου Ακάμας, γκριζάροντας την περιοχή του Καστελορίζου από το 2003. Παρακαλώ. Και σήμερα το παίζουμε ανήξερη. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόμμας τι μας αποκαλύπτει τώρα και πάμε στο περιοδικό. Από το 2003, ο Κύπριος Υπουργός ο Αρμόδιος αποκαλύπτει ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κυβερνήσεως Σιμίτη, Γιώργος Παπανδρέου ο νεότερος, είχε παρέμβει ώστε να εξαιρεθεί το Καστελόριζο από την ελληνική ΑΟΣ. Για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Ωραία. Έτσι. Γιατί εδώ έχουμε ρωτήσει τη Βουλή Γιάννη μου 5-6 φορές και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης και εγώ και ο Κοραντής και άλλοι. Και μας φυρίζουν κλέφτικα οι Πασόκοι ότι δεν τρέχει τίποτα και δεν τα έχουν πει ποτέ και ότι αυτά λέει η Τουρκία και διάφορα τέτοια. Για να καταλάβουμε γιατί πάμε να μιλάμε. Και αυτά τα λέει ο Ρολάνδης με στοιχεία παρακαλώ. Και το δεύτερο κομμάτι που πάρουμε πάλι την Επιτροπή επί του Ποδοσφαιρικού Όρου στην Πάσα από τον Σάββατο Καλεντερίδη. Είπε λοιπόν ο κύριος Ντεγκτάς πολύ σωστά ότι αν λέει η Κύπρος με το Ισραήλ ξεκινήσουν να κάνουν τις περίφημες εξορίξεις, η Τουρκία θα πρέπει να παρέμβει. Καλώς ορίσατε. Χολς Γκαλντινής που λένε. Γιατί τον Φεβρουάριο υπεγράφει τώρα στο Λονδίνο μια συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ που έχει μία παράμετρο. Και λέει ότι όποιος τολμήσει να παρέμβει στις εξορίξεις που θα κάνουμε μεταξύ Κυπριακής και Ισραηλινής ΑΟΣ, γιατί υπάρχει ένα ειδικό θέμα εκεί, θα τις υπερασπίσουμε στρατιωτικά. Άρα λοιπόν το Ισραήλ εγγυάται τα κοιτάσματα της Κύπρου. Και αυτά ακριβώς κάνουμε και αναλύουμε μεταξύ των άλλων και στα μαθήματα γεωπολιτικής κάθε Τετάρτη 7 με 9 στην αίθουσα της. Άρα λοιπόν πριν σε αφήσω Γιάννη για να δείξω και το τελευταίο πακέτο για σήμερα. Στο 210-52-02-393 μπορείτε να κλείσετε θέση τώρα για να είστε την Τρίτη που έρχεται 22 Μαρτίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα της Αλός στο μάθημα του κυρίου Γιάννη Θοδωράτου για το 1821. Δεν θα αφήσουμε εμείς αναπάντη αυτή την πρόκληση. Δεν θα σας αφήσουμε στο σκοτάδι της αμάθειας. Δεν θα σας αφήσουμε στο σκοτάδι της προπαγάνδας. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.